Σε στάχτες και από καΐδια μετατράπηκε επιχείρηση καφέ στην περιοχή της Βασιλικής στην Ιερά Πέτρα από πυρκαγιά που ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στα μεσάνυχτα της Δευτέρας, με τον ιδιοκτήτη να παρακολουθεί την καταστροφή χωρίς να μπορεί να αντιδράσει. Το μοναδικό μαγαζί του χωριού παραδόθηκε στις φλόγες. Είδα μέσα από την κουζίνα και βγαίνανε καπνί και φωτιά. Προσπάθησα να κάνω κάτι, αλλά επειδή το μαγαζί ήταν όλο αντικεισμένο με ξύλα και αυτά. Άρπαξε, δηλαδή, λες είχα ρίξει μέσα βενζίνη, ας πούμε, στο τέτοιο. Ένα πολύ γρήγορο η επέκταση της φωτιάς. Πήρα βέβαια την περιοχή αμέσως τηλέφωνο για να έρθει. Κάει και το μοναδικό καφενείο του χωριού. Ένα ήταν, ένα. Το είχαμε συντροφιά. Στην πυροσβεστική υπηρεσία σήμανε συναγερμός, άνδρες της οποίας με τρία πυροσβεστικά οχήματα έφτασαν στο σημείο για την κατάσβεση, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μην επεκταθεί στον μικρό οικισμό. Οι κάτοικοι βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους και έσπευσαν να βοηθήσουν με ό,τι μέσα διέθεταν. Είναι μοναχός, δεν έχει κανένα, αλλά έχει καλή παρέα. Είναι καλό παιδί. Καλό παιδί, καλό παιδί, αλλά... Το μαγαζί δεν ήταν σε λειτουργία αυτή τη στιγμή. Δεν είχα πει ακόμα, δεν λειτουργούσε, ήταν κλειστό. Η πυρηνή λέλαπα δεν άφησε τίποτα όρθιο στην επιχείρηση που παρέμενε κλειστή τους τελευταίους μήνες λόγω κορονοϊού, με τον ιδιοκτήτη της να περιμένει πώς και πώς να ανοίξει το καφέ. Ο ίδιος αποκλείει το σενάριο εμπρισμού, καθώς όπως τονίζει δεν είχε ανοιχτούς λογαριασμούς με κανέναν. Η ζημιά είχε γίνει, γιατί ήταν επενδυμένο ξύλο το μαγαζί, πάνω από ανακύκλωμα της βροχής που είχε ρίξει χθες βράδυ. Άρπαξα μάλλον το ψυγείο εκεί δίπλα με το πίνακα του. Τι και από εκεί είχε ξεκινήσει η φωτιά, μέσα από το εστία της κουζίνας δηλαδή. Οι λιγοστοί κάτοικοι της Βασιλικής αδυνατούν να πιστέψουν το μέγεθος της καταστροφής και εμφανίζονται έτοιμοι να βοηθήσουν στην επαναλειτουργία της επιχείρησης, ενώ από τα πρώτα λεπτά στάθηκαν δίπλα στον συντοπίτη τους, για τον οποίο μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Όπως το βλέπω τώρα, κτηριακά και εξοπλισμό. Τουλάχιστον 80.000, για να μην σου πω και παραπάνω. Χρειάζεται τώρα για να ξαναεξαρτηθεί. Βέβαια.